Πάμε στον κύριο Κώστα Χατζηδάκη, λοιπόν. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηδάκη. Απόστρατος πλέον και θέλω να πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή. Πώς βρεθήκατε εσείς με αποστολή να ανεβείτε στα Ήμια, χωρίς να σας πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι και να πάρετε την ελληνική σημαία? Καλησπέρα σας. Εγώ 17 Τετάρτου του 1996 εκτελούσα υπηρεσία σε σκάφος περιπολικό του λιμενικού, το οποίο είχε επιφορτιστεί γενικά με την επιχείρηση περιφρούρησης των Ημίων, κάτι που γινόταν σε καθημερινή βάση. Ναι. Γύρω στις 3 η ώρα το μεσημέρι, μια Ελληνοαμερικάνικη Ένωση με ένα σκάφος είχε πάρει κάποια άδεια και πήγε πίσω από τα Ήμια να κάνει ένα τρισάγιο, και εκεί θέλησαν κάποιοι πολίτες και βγήκαν έξω και βάλανε μια σημαία ελληνική, μια αμερικάνικη και ένα στεφάνι. Εκεί καταλαβαίνετε ότι αμέσως κινήθηκαν αστραπιαία τα τουρκικά, η τουρκική ακτιορή, πολεμικά ελικόπτερο και δύο μαχητικά F-16, κάτι που σήμανε συναγερμό και σε εμάς, γιατί είχαμε κατάσταση εμπλοκής. Αμέσως δόθηκε ένα σήμα σε μένα και σε ένα άλλο συνάδελφο που επεβαίναμε, είμαστε μέσα σε ένα φουσκωτάκι, να ανέβουμε, να δώσουμε στίγμα το τι συμβαίνει στο νησί. Όταν δώσαμε το στίγμα για αυτά που υπήρχαν εκεί, μας δόθηκε εντολή αν μπορέσουμε να τα πάρουμε άμεσα για να μην πέσουν στα χέρια, σε λάθος χέρια, στα τουρκικά, που ήταν πολύ πιθανόν. Μιλάτε, γιατί το ελικόπτερο να ανέβετε, πάνω από το να νησί. Ανέβετε, κύριε Χατζηδάκη, στο νησί και να πάρετε την ελληνική σημαία κυρίως, για να μην πέσει το εθνικό μας σύμβολο στα χέρια των Τούρκων, έτσι? Ναι, η ελληνική σημαία ήταν κάτω στο έδαφος, κάτι δηλαδή που δεν αρμόζει σε σημαία να είναι στο έδαφος, αλλά και σύν της άλλης δεν έπρεπε να πέσει σε χέρια τουρκικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα μας την κουνούσαν επιδεικτικά και θα ξεκίναγε ένα νέο θερμό επεισόδιο κατά κάποιο τρόπο. Πώς καταφέρνετε λοιπόν εσείς, ενώ οι Τούρκοι υπερίπτανται και βρίσκονται γύρω από το νησί, να φτάσετε πάνω στα Ήμια και να πάρετε αυτή τη σημαία? Εξηγήστε μου πώς εκτελέσατε την αποστολή σας. Γιατί έμαθα ότι το κάνατε κολυμπώντας. Κοιτάξτε να δείτε. Όχι ακριβώς κολυμπώντας, επειδή ήταν και οι καιρικές συνθήκες λίγο περίεργες και τα βράχια εκεί ήταν πολύ κοφτερά. Το να προσπαθήσεις να μισοκολυμπώντας, τέλος πάντων, το αντικείμενο δεν ήταν αυτό. Το θέμα ήταν να πάρουμε τις σημαίες, να τις απομακρύνουμε και μετά να εκτελέσουμε τη διαταγή που μας είχε δοθεί. Εγώ πιστεύω ότι στη θέση μου θα το έκανε οποιοδήποτε. Έτυχε εγώ και το έκανα. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είναι σε αυτές τις καταστάσεις. Κύριε Χατζηδάκη, η διαταγή που σας είχε δοθεί, όπως είπατε, ως βατράχη του λιμενικού τότε, ήταν να ανεβείτε στα Ήμια και να πάρετε τη σημαία. Όταν ανεβήκατε λοιπόν στα Ήμια, τι συνέβη? Μάλιστα. Όταν ανέβηκα στα Ήμια, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να με εμποδίσουν όλα τα τουρκικά μέσα. Δηλαδή και οι ακτιωροί πήγαν να εμβολήσουν το φουσκωτάκι και το ελικόπτερο που ύπταται πάνω από μένα. Όταν έφτασα όμως στη σημαία, αυτή τη σημαία ακριβώς, εγώ την έπιασα και με το χέρι μου την κυμάτισα στο ελικόπτερο που ήταν από πάνω μου, το οποίο είχε ανοίξει την πόρτα και είχε τον πολυβολητή και τον κάμεραμάν που με κινηματογραφούσε. Λοιπόν, εγώ εξηγώ τώρα, για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα και να μαθαίνουμε και οι αθέατες πλευρές της ιστορίας, ότι η σημαία των Ημίων του Απριλίου, η σημαία που σηκώθηκε πάνω στη Βραχονησίδα, είναι η σημαία που έχετε δίπλα σας. Είναι η σημαία που κρατάτε τώρα, είναι αυτή, η σημαία ακριβώς, που κυμάτισε πάνω στα Ήμια. Τη σημαία αυτή εσείς την έχετε στο σπίτι σας και την έχετε στο σπίτι σας, όχι επειδή παρανομήσατε και δεν την παραδώσατε κάπου, αλλά επειδή δεν εκτελέσατε την εντολή να την καταστρέψετε, κύριε Χατζηδάκη. Παρανόμησα. Αλλά παρανόμησα νομίμως. Κατά τα δικά μου πρότυπα και αρχές, και έτσι όπως είμαστε ορκισμένοι στρατιωτικοί στον όρκο του συμβόλου, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να καταστρέψει τη σημαία, παρόλο που δόθηκαν οι εντολές αυτές. Μετά το πέρας της επιχείρησης λοιπόν, εγώ ανακλήθηκα πίσω στην Αθήνα και όταν εξιστορούσα σε κάποιους κυρίους εκεί με πολιτικά και ενώπιον του διοικητή μου την όλη ιστορία και την όλη επιχείρηση, παρόλο που εγώ είχα υποστεί βέρτιγκο ηχητικό από το F-16 που είχε περάσει πάνω από το κεφάλι μου και ό,τι περιπέτεια είχα περάσει, οι κύριοι αυτοί μου είπαν ας το ξεχάσουμε τώρα, δεν έγινε τίποτα, και δώσαν εντολή στον διοικητή μου τότε να καταστραφούν αυτά για να
να τελειώσει και το γεγονός. Λοιπόν, επειδή είναι ωραίο, ξαναλέω, να μαθαίνουμε αθέατες πλευρές της ιστορίας μας, το F-16 πέρασε λίγα μέτρα πάνω από τη Βραχονησίδα και αυτό στην ουσία για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται εκεί δημιουργεί τεράστια προβλήματα ακοής από τη δύναμη και τις κινητήρες του F-16. Σας απείλησαν με πολυβόλο οι Τούρκοι από το ελικόπτερο. Πήρατε τη σημαία και όταν γυρίσατε από όλα αυτά, σας είπανε μπράβο, κατέστρεψε την τώρα να μην μείνουν και αποδείξεις, έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, αλλά το ζητούμενο είναι ότι εμένα η συνείδησή μου δεν θα μου επέτρεπε να κοιμάμαι για όλη μου την υπόλοιπη ζωή. Η σημαία λοιπόν είναι εδώ και στέκει εκεί που τις αρμόζει. Κύριε Χατζηδάκη, στον ιστό, περίφανα. Τα βατράχια μαθαίνουν να εκτελούν εντολές. Τα βατράχια μαθαίνουν να εκτελούν εντολές, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και χωρίς πολλές αμφισβητήσεις. Όταν όμως ο επικεφαλής σας, ο ανώτερός σας, σας είπε κατάστρεψε τη σημαία, εσείς τι είπατε? Εγώ είπα, κούνησα το κεφάλι μου, αλλά έκανα αυτό που έπρεπε. Πόση ώρα βρεθήκατε συνολικά πάνω στα ίνια? Αυτό που έπρεπε είναι γύρω στα 7 λεπτά. 7 λεπτά. Και είχατε τον πολυβολητή από και πάνω να σας σημαδεύει. Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι μετά το επεισόδιο της νύχτας των ημείων, όλη η περιοχή ήταν μία γκρίζα ζώνη. Απαγορευόταν να ανέβει κάποιος συσσαγωγικά. Στρατιωτικός με πλήρη οπλισμό. Εγώ λοιπόν το έκανα αυτό, ανέβηκα επάνω, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και πάλι δεν μιλάω για μένα, λέω οποιοδήποτε θα το έκανε αυτό, και το λιγότερο που έπρεπε δηλαδή να ακούσω ένα μπράβο, τέλος πάντων. Αντιθέτως, όχι μόνο μπράβο δεν άκουσα, είπανε ας εξαφανιστεί και το σύμβολο. Το σύμβολο για μας όμως που την υπηρετούμε, είναι όλη μας η ζωή. Το είναι μας η σημαία. Χωρίς σημαία δεν υφίσταται έθνος. Τώρα, όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την ιστορία σας διέταξαν να μην την πείτε πουθενά. Θαύτηκε αυτή η ιστορία. Τη μαθαίνουμε τόσα χρόνια μετά. Πάνε σχεδόν 2 δεκαετίες από ένα σημείο και μετά. Τη μαθαίνουμε τόσα χρόνια μετά. Είναι από αυτά που λέμε ότι γίνονται και φροντίζει ο στρατός πολλές φορές να μην μαθαίνονται, έτσι. Γι' αυτό δεν ευθύνομαι εγώ. Εγώ κάποια στιγμή είπα ότι το χρωστάω στον εαυτό μου ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα μάθει ο κόσμος και ας είναι λυπηρά, αλλά απ' την άλλη θέλω να δώσω και ένα άλλο μήνυμα, επειδή τον τελευταίο καιρό βλέπω και κάποια δημοσιεύματα που έχουν ανακύψει σχετικά με ένα κομμάντο των Τούρκων που ήταν τότε στα Ήμια και τα λοιπά, και όταν είδε τους Έλληνες βατραχανθρώπους, λέει, το έβαλα στα πόδια οι Έλληνες βατραχάνθρωποι και τέτοια. Ναι. Αυτά τα πράγματα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση και είναι για να τα λέμε σε κανένα παιδάκι να φάει το φαΐ του. Ναι. Και το λέτε εσείς, να πω εγώ, μαθαίνοντας την ιστορία, που ήσασταν στα Ήμια και στις 31 Ιανουαρίου τότε, δηλαδή ζήσατε και τη βραδιά των Ημείων, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Πού ήσασταν τότε? Ήμουνα και στα Ήμια, περιπολούσα με πλωτό σκάφος γύρω από τα Ήμια, τη νύχτα των Ημείων. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ, ας μην σταθούμε σε μένα. Εγώ πιστεύω να σταθούμε σε αυτό που λέγεται σύμβολο, σε αυτό που εμείς υπηρετούμε και εσείς από το μετερίζι σας και ο κάθε Έλληνας πολίτης να αισθανθεί υπερήφανος, να σηκώσει ψηλά το κεφάλι, και εγώ πέραν από την οικονομική δυσχέρεια που περνάμε τώρα και την ψυχολογική πίεση που είχε ο ελληνικός λαός, εγώ βλέπω ότι και οι αξίες και τα ήθη έχουν αρχίσει και φθήνουν. Αυτό να είναι πω, το λυπηρό. Βλέποντας τώρα ένας βετεράνος των ειδικών δυνάμεων, ένα βατράχι του λιμενικού, βλέποντας τώρα όλη αυτή την αναταραχή πάλι στην περιοχή των Ημείων, εσείς αποστρατευτήκατε πάρα πολύ πρόσφατα. Με, η καρδιά σας, τι σας λέει, θα θέλατε να είστε πάλι εκεί? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, τη νύχτα των Ημείων. Όταν πολλές μέρες πριν που κάναμε τις προετοιμασίες, μάλωναν τα παιδιά στη μονάδα για να μην μείνουν πίσω. Αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Δεν ήθελε κανένας να μείνει πίσω. Έπρεπε κάποιο προσωπικό να μείνει. Θέλανε όλοι να πάνε στα Ήμια. Αυτό δείχνει την ψυχή του Έλληνα, η οποία δεν τη μετράει ο αντίπαλος, και εκεί πέφτει σε όλες τις μάχες, και η ιστορία έχει δείξει ότι πέφτει έξω. Έτσι, έχουμε πολλά κακά ως λαός, αλλά έχουμε και γιατί κάποια καλά. Του Έλληνα, και ας μείνουμε στην ψυχή του Έλληνα, κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν,
Ένας πολίτης πλέον, όχι μόνο. Πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων, έχει μία από τις σημαίες των ημείων στο σπίτι του. Κυματίζει αυτή η σημαία σε εορτές και αργίες και εύχομαι να κυματίζει περήφανη και στην καρδιά σας. Περήφανοι όλοι. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και στις καρδίες όλων των Ελλήνων. Πολύ σωστό. Ευχαριστώ και πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.